Γεια σας, καλώς ήρθατε στο Norton Liman, το κανάλι όπου μαζί αναζητούμε απαντήσεις μέσα από ειδικούς σε θέματα γονεϊκότητας, αυτοβελτίωσης και αυτοφροντίδας. Το σημερινό το βίντεο είναι γυναικεία υπόθεση. Θα έχουμε σε πολύ λίγο εδώ κοντά μας την Έλενα Μιχαηλίδου από το elenastore.gr, η οποία δραστηριοποιείται στο χώρο της ένδυσης και θα μοιραστεί μαζί μας tips ώστε να είμαστε καλοντημένες χωρίς να αφιερώνουμε πάρα πολύ χρόνο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Πριν όμως υποδεχτούμε την Έλενα, εγώ να σας θυμίσω, αν σας αρέσει αυτό το βίντεο, να κάνετε ένα like και αν γενικότερα σας αρέσει η θεματολογία με την οποία ασχολείται το κανάλι, να πατήσετε το κόκκινο κουμπάκι της εγγραφής, καθώς και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις κάθε φορά που θα ανεβαίνει καινούριο βίντεο. Πάμε τώρα να υποδεχτούμε την Έλενα. Γεια σου Έλενα, καλώς ήρθες στην παρέα μας. Γεια σου Ελένη, χάρηκα πάρα πολύ που είμαι στην παρέα σας. Καλά, μπήκες στο πλάνο και ομόρφινε το πλάνο, έτσι. Είμαι χρωματιστή. Λοιπόν, Έλενα μου, είμαστε και συνονόματες. Είσαι μια γυναίκα πολύ δυναμική, πολύ δραστήρια. Θέλω λίγο πριν ξεκινήσουμε να μας πεις δύο λόγια για τη δραστηριότητά σου για να σε μάθουν και τα άτομα που μας παρακολουθούν. Λοιπόν, εγώ από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου, ασχολούμαι με τη μόδα, με τη ζωγραφική, με την κατασκευή, με τα πάντα. Από μικρό κοριτσάκι, ακόμη και όταν δεν ήξερα ακόμα να ράβω, εγώ είχα μια κλωστή και λένε οι θείες μου και η μαμά μου ότι έκανα ότι ράβω. Δηλαδή, μιλάμε για τρέλα γεννηθής. Καλλιτεχνική φύση. Ναι, ναι, πάρα πολύ. Αλλά και από μικρή ασχολούμαι και με το εμπόριο, γιατί έφτιαχνα πράγματα, τα πουλούσα και από 15 χρονών είμαι στα μαγαζιά. Όλα αυτά, λοιπόν, τόση εμπειρία και τόση πρακτική που έχω κάνει με τις γυναίκες, νομίζω ότι στην ηλικία που είμαι ξέρω ότι θέλουν όλες. Μπράβο. Γι' αυτό ακριβώς σε φώναξα σήμερα εδώ μαζί μας και σε ευχαριστώ πάρα πολύ που αποδέχτηκες την πρόσκληση. Εγώ ευχαριστώ. Εκτός από όλα αυτά όμως που προείπα, είσαι και μια γυναίκα πάντα στη λάτη, πάντα περιποιημένη. Βέβαια, για να είμαι δίκαιη, είσαι μαμά κι εσύ, αλλά έχεις ένα γιο που έχει φύγει από τα χέρια σου. Οπότε εντάξει, όπως και να έχει, δεν σε απασχολεί το θέμα του παιδιού. Τα κατάφερνες το ίδιο καλά και όταν ήταν μικρότερος ο γιος σου? Το ίδιο. Εγώ πάντα δεν άλλαξα καθόλου, ρε παιδί μου, τον τρόπο ζωής με το παιδί. Το μόνο φυσικά ότι δεν μπορείς να έχεις τόσο χρόνο για τον εαυτό σου, κάνεις πιο λίγα πράγματα αναγκαστικά, ειδικά αν δεν έχεις βοήθεια με το παιδί. Εντάξει, εγώ έχω περάσει όλα αυτά τα στάδια, τώρα τον έχω καταφέρει, τον έχω κάνει τελείως ανεξάρτητο και καμαρώνω πάρα πολύ, γιατί δουλεύει μαζί μας στο κατάστημά μας το καλοκαιρινό, έχει γίνει 27 χρονών τώρα, αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ τις μάνες που είναι με μικρά παιδιά, και με παιδιά στο δημοτικό και το γυμνάσιο και το λύκειο, γιατί όλα αυτά τα στάδια εγώ τα έχω περάσει και τα ξέρω πώς είναι. Αγχωνόμαστε πάρα πολύ όλες να είναι τέλειο το παιδί, να είμαστε τέλειες εμείς, αλλά τέλειο δεν υπάρχει, πάντα προσπαθούμε για το καλύτερο. Ακριβώς αυτό. Λοιπόν, Έλενα μου, όπως θα έχεις καταλάβει, στην παρέα μας έχουμε πάρα πολλές μανούλες και είπαμε ότι στη σημερινή εποχή το να είσαι μαμά, τι σημαίνει ότι από τη στιγμή που ανοίγουμε τα μάτια μας μέχρι το βράδυ που θα τα κλείσουμε, έχουμε ένα σωρό στο κεφάλι μας, έχουμε να φροντίσουμε τα παιδιά μας, το σύζυγό μας, το σπίτι μας, ενδεχομένως τη δουλειά μας. Οπότε δεν μένει και πολύς χρόνος. Αλλά σε αυτό το κανάλι έχουμε πει πολλές φορές ότι για να είναι καλά τα παιδιά μας πρέπει πρώτα απ' όλα να είμαστε καλά εμείς. Και για να είμαστε καλά εμείς πρέπει να φροντίζουμε όλους τους ρόλους μας ώστε να συνυπάρχουν αρμονικά. Οπότε, επειδή εκτός από μαμάδες, είμαστε και γυναίκες και θέλουμε να είμαστε περιποιημένες, αλλά δεν τα καταφέρνουμε πολλές φορές. Εντάξει, κάποιες, όπως εσύ ας πούμε, τους είναι πιο εύκολο. Το έχετε, βρε παιδί μου. Υπάρχουν όμως και πολλές που δεν το έχουμε. Οπότε, ξυπνάμε το πρωί, πάμε να φορέσουμε το ένα ρούχο, πάμε να φορέσουμε το άλλο ρούχο. Νιώθουμε ανασφάλεια ότι όλο αυτό που κάναμε ίσως δεν είναι στιλιστικά ok. Και στο τέλος τα παρατάμε, φοράμε μια φόρμα για να είμαστε και άνετες όλη μέρα και ούτε που ασχολούμαστε. Οπότε. Ναι, αλλά αυτό σε ρίχνει τη διάθεση, σου χαλάει την ψυχολογία. Εννοείται. Εγώ θεωρώ ότι αυτό είναι μεγάλο λάθος, γιατί
σταδιακά σε πιάνει κατάθλιψη, αφήνεις τον εαυτό σου και δεν είσαι καλά ούτε στο παιδί, ούτε στον άντρα σου, αλλά ούτε στον εαυτό σου. Εννοείται ο τρόπος που βλέπουμε τον εαυτό μας και εξωτερικά, αλλά φυσικά και εσωτερικά, τώρα μιλάμε όμως για την εξωτερική εμφάνιση, επηρεάζει το πώς νιώθουμε. Ισχύει αυτό. Γι' αυτό τι θέλω τώρα από σένα. Λοιπόν, θέλω να μας, να μας δώσεις συμβουλές για το πώς μπορούμε να είμαστε περιποιημένες όλη μέρα, καλοντυμένες μάλλον όλη μέρα, με ρούχα που λίγο πολύ όλες έχουμε στην ντουλάπα μας και χωρίς να αφιερώσουμε πάρα πολύ χρόνο. Ξέρω ότι σου βάζω πολλά, όπως επίσης ξέρω ότι σίγουρα έχεις τη λύση και περιμένω να τη δω. Λοιπόν, την πρώτη συμβουλή που θα πω εγώ είναι να αποφεύγετε τα πολύ φαρδιά ρούχα, γιατί εκεί όλες οι γυναίκες χάνουν την μπάλα στο τι τρώνε και στο τι κιλά βάζουν. Δηλαδή, αυτό είμαι όλη μέρα με τη φόρμα, είναι μεγάλη παγίδα, το έχω ζήσει πάρα πολλά χρόνια με τις πελάτησές μου, οι οποίες μόλις αρχίσουν και πάνε σε αυτή την κατηγορία, το φαρδί και τη φόρμα και το άνετο, την επόμενη χρονιά δεν χωράνε, δηλαδή χάνουν τελείως τη φόρμα του σώματος, δεν μπορούν να περπατήσουν, εκεί ξεφεύγουν πάρα πολύ. Δεν είναι ανάγκη να καταπιεζόμαστε, δεν είναι ανάγκη να φοράμε στενά ρούχα, ειδικά τώρα είναι στη μόδα το άνετο ρούχο, δεν είναι το πολύ στενό. Οπότε κοιτάμε να είμαστε κοντά στις γραμμές που έχει το σώμα μας και προσέχουμε να μην ξεφεύγουμε πολύ. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί κακά τα ψέματα μετά την εγκυμοσύνη και όλες οι γυναίκες έχουν πρόβλημα και μετά την κλιμακτήριο και χάνουν την μπάλα. Εγώ σήμερα έβγαλα ρούχα τα οποία είναι ευκολοφόρετα, άνετα και ευκολοσυνδύαστα, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Εννοείται. Λοιπόν, ναι. Τι έχουμε όλες στην ντουλάπα μας? Έχουμε ένα τζιμ παντελόνι. Το πιο απαραίτητο που έχουμε είναι το τζιμ παντελόνι, το οποίο το φοράμε και πολλές εποχές. Εμένα μου αρέσει και αυτό το ξέβαμα, αλλά τώρα είναι στη μόδα και το σκούρο. Λίγο πολύ η μόδα είναι πάνω κάτω, τα φοράμε όλα, δεν έχουμε πρόβλημα. Δεν θα πάνε χαμένα τα ρούχα μας, θέλουμε να τα αξιοποιήσουμε. Λοιπόν, και μπορούμε να το συνδυάσουμε με τα πάντα το τζιν, έτσι. Ναι, το τζιν μπορείς να το βάλεις με ένα πουκαμισάκι λευκό, το οποίο γράφει πάρα πολύ, το θεωρώ πολύ στιλάτο. Μπορούμε να βάλουμε και ένα σνίκερ λευκό, πάρα πολύ μεγάλη τάση. Και εγώ τα αγαπώ πρώτα τόσο πολύ το λευκό. Το λευκό και εγώ το έχω έρωτα και το φοράς χειμώνα-καλοκαίρι. Δεν θα το βάλεις βέβαια όταν έχει μεγάλη κακοκαιρία, αλλά όταν θες να είσαι ντυμένη στη λάτη μπορείς να το βάλεις άνετα. Πάρα λοιπόν, πολύ ωραία. Αυτό μπορείς, το σύνολο ας πούμε, μπορείς να το βάλεις με ένα jean jacket που θα επιλέξεις ένα jacket να μην είναι τελείως σκέτο, να έχει μια χαριτομενιά, να έχει κάτι στο γιακά, κάτι εδώ στις τσέπες, μπορεί να έχει κάτι στην πλάτη, γιατί δεν θέλεις να είναι τελείως απλό σαν αυτό που έχεις στην ντουλάπα σου, θέλεις κάτι λίγο πιο ιδιαίτερο. Και τώρα τα ιδιαίτερα είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Θες να έχει, βρε παιδί μου, μια τσαχπινιά. Αυτό ακριβώς. Και αυτό το τζιν μπορείς να το φορέσεις και με ένα πουκάμισο που έχει ένα πριν. Τώρα το συγκρίνω, διάλεξα αυτό. Ναι. Μπορείς αν θέλεις να βάλεις μία ζώνη, μπορείς να το βάλεις μέσα από το τζιν, μπορείς να το βάλεις και έξω από το τζιν, για να είσαι πιο χύμα, πιο αεράτη. Μπορείς να βάλεις τη μία τσέπη μέσα στο τζιν και το άλλο να είναι απ' έξω. Δηλαδή, κάθε φορά να το φοράς διαφορετικά και να δείχνει διαφορετικά το σύνολό σου. Και επίσης, εάν βάλεις αυτό το πουκάμισο με αυτό το τζιν, μπορείς να βγεις το βράδυ για ποτό και να βάλεις ένα τέτοιο τύπου παπούτσι, τα οποία είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση φέτος. Έχουν πάρα πολύ άνετο τακούνι. Κάτσε να και σου κατευθείαν, το και κατευθείαν, πάρα πολύ ωραία. Και κατευθείαν αλλάζει το στυλ, έτσι. Ναι, έχουν μπαρέτα. Φέτος η μπαρέτα είναι πάρα πολύ μεγάλη τάση. Το λουστρί να αναβαθμίζει το σύνολό σου. Μην το φοβάσαι το λουστρί να το βάλεις το πρωί. Θα το βάλεις και το πρωί, γιατί αμέσως ένα τίποτα που λέω εγώ, ένα μαύρο παντελόνι, ένα τζιν, φαίνεται καλύτερο, φαίνεται ακριβότερο, φαίνεται πιο ντυμένη. Με αυτό εδώ το σύνολο με το τζιν, μπορείς να διαλέξεις ένα bell bag, όπως είναι αυτό,
Γιατί κρατάς το μωρό, κρατάς την τσάντα όταν πας στο σχολείο, όταν πας στο σούπερ μάρκετ, χρειάζεσαι ένα bell bag. Σε λύνει τα χέρια, πραγματικά στα λύνει τα χέρια. Γιατί είναι πρακτικό. Ναι, και έχεις ελεύθερα τα χέρια σου. Συνδυάζεται πολύ ωραία και με το λευκό το sneaker. Λοιπόν, το bell bag είναι απαραίτητο στην τουλάπα μας. Και τώρα θα δούμε ένα παντελόνι μπες, πάρα πολύ πρακτικό, ειδικό για αυτή την εποχή, γιατί είναι τσαλακωμένο, το φοράμε τσαλακωμένο και μας αρέσει το τσαλακωμένο γιατί γλιτώνουμε το σίδερο. Και είναι και, ωραίο φθινοπορεινό χρώμα το μπες. Μπράβο. Είναι ένα πολύ ωραίο χρώμα που μπορούμε να το βάλουμε τώρα στο μεταβατικό στάδιο από το καλοκαίρι στο χειμώνα, δηλαδή τώρα που είναι φθινόπορο. Θα το συνδυάσουμε με ένα μπλουζάκι σαν αυτό, το οποίο είναι χρυσό με μαύρο. Χρυσό, ε. Πώς θα το φόραγες εσύ, Ελένη, αυτό? Αυτό μπορεί να φορεθεί και το βράδυ. Α, μπράβο. Γι' αυτό έδειξα κάτι χρυσό με μαύρο. Γιατί μπορούμε να το βάλουμε το πρωί με ένα τζάκετ που είμαστε λίγο πιο σπορντιμένες, αλλά μπορούμε να το βάλουμε και βραδινό. Πάρα το τζάκετ είναι μανικό. Ορίστε. Το τζάκετ είναι αμάνικο. Το τζάκετ είναι αμάνικο, γιατί όλες χρειαζόμαστε ένα αμάνικο στην τουλάπα μας και ειδικά το αμάνικο που μας καλύπτει εδώ στην περιφέρεια είναι απαραίτητο. Από μέσα μπορούμε να βάλουμε ένα τζάκετ δερματίνι, ένα μπουφάν ή μια ζακέτα και να το φορέσουμε πολλές εποχές. Έλενα, με τι παπούτσι θα το συνδυάζεις αυτό? Αυτό, λοιπόν, εγώ το συνδυάζω με ένα λουστρίν loafers, γιατί μου αρέσει πολύ το λουστρίν. Όχι ότι απαραίτητα πρέπει να βάλεις λουστρίν, απλώς όταν είναι λουστρίν, αναβαθμίζεις το σύνολό σου. Το δείχνεις πιο καλό και πιο επίσημο, ας πούμε, και πιο ακριβό. Μπορεί. Ενώ ίδια τι έχουν. Μπορεί έτσι, όπως μας το δείχνεις τώρα, να φορεθεί και το πρωί. Και το πρωί το φοράμε το λουστρίν, εννοείται, και ό,τι γυαλίζει το φοράμε και το πρωί. Απλώς το πρωί φροντίζουμε να μην είναι πάρα πολλά αυτά που γυαλίζουν και να μην είναι πολύ ψηλά τα τακούνια. Γιατί είναι πρωί. Όταν το συνδυάσεις όπως το δείχνω εγώ τώρα, δεν είναι... Μπορείς να το βάλεις και το βράδυ, μπορείς και το πρωί. Δεν είναι κάτι πολύ επίσημο να σε δεσμεύσει, κατάλαβες? Ναι. Είναι πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο. Είναι πολύ ωραίο. Ναι, μ' αρέσουν και οι αποχρώσεις αυτές. Έτσι, και εγώ πιστεύω το χακί πάει τις περισσότερες γυναίκες, γι' αυτό έδειξα το χακί. Τα παπούτσια που μας έδειξες με το τακούνι έτσι το άνετο, πώς τα είπες? Τα λόφερς αυτά ή αυτά, ναι. Εδώ. Αυτά πολύ ωραία. Το μαύρο. Είναι για όλες τις ηλικίες. Κοίταξε, αυτό... Τώρα που είναι στη μόδα, είναι για όλες τις ηλικίες. Στο μυαλό μας θα έχουμε ότι είναι για συγκεκριμένες ηλικίες, αλλά τώρα είναι για όλες τις ηλικίες. Και πού το καταλαβαίνεις ότι είναι για όλες τις ηλικίες? Από το ότι είναι χοντρή σόλα. Η νεολαία φοράει χοντρή σόλα. Η τάση τώρα για τη νεολαία είναι αυτή η χοντρή σόλα. Αλλά και εμάς που είμαστε πιο μεγάλες, μας βολεύει. Και ειδικά οι μαμάδες με τα μωρά δεν μπορούν να βάλουν πολύ τακούνι. Αυτή η σόλα η χοντρή είναι ιδανική για όλες τις μαμάδες. Μ' αρέσει τέλεια. Πάρα πολύ. Λένα μου, θέλω τώρα κάτι να μου πεις. Κοίταξε να δεις. Εγώ, τώρα, βέβαια, εγώ ζω στη Θεσσαλονίκη, οπότε η αγορά εδώ έχει άλλες απαιτήσεις. Για να πάω στην αγορά πρέπει να πάρω το αυτοκίνητο, να παρκάρω. Τέλος πάντων, χρειάζεται πολύς χρόνος. Ενδεχομένως, εκεί στις πιο μικρές πόλεις, όπως εσύ στην Κατερίνη, είναι πιο εύκολα τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτές οι δυσκολίες σε μένα με κάνουν να το βλέπω σαν μεγάλο κατόρθωμα να καταφέρω να πάω μέχρι τα μαγαζιά. Οπότε επιλέγω πολλές φορές να παραγγέλνω μέσω ίντερνετ. Βέβαια, με τα ρούχα έχω έναν ενδιασμό, γιατί πολλές φορές παραγγέλνω και δεν μ' αρέσει η εφαρμογή τους, γιατί δεν τα έχω δοκιμάσει φυσικά. Θέλω λίγο να μου πεις, γιατί σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει επιλογή να βάζουμε τα μεγέθη μας. Καταρχήν, εγώ πάντα σε αυτό δυσκολεύομαι. Οπότε, θέλω να μου πεις, ποια είναι τα βασικά μεγέθη που χρησιμοποιούμε για να επιλέξουμε ένα ρούχο μέσω
κάποιου e-shop και πώς μετράμε πάνω στο σώμα μας, να μας δείξεις λίγο πώς μετράμε ώστε να βάλουμε σωστά τα νούμερα. Λοιπόν, Ελένη, το μεγαλύτερο πρόβλημα όλων των γυναικών με τις παραγγελίες μέσω ίντερνετ είναι αυτό. Τι μέγεθος να πάρω. Γιατί είπαμε ότι εντάξει υπάρχουν τα oversize ρούχα που λίγο πολύ τα φοράμε όλες, αλλά κάποιες φορές θέλουμε να πάρουμε και κάτι άλλο. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις το καλύτερο που μπορούμε να κάνουμε είναι να έχουμε μία μεζούρα και να μετράμε το σώμα μας. Παίρνουμε λοιπόν τη μεζούρα και μετράμε από τα σαντιμέτρ. Γιατί πολλοί μετράνε ανάποδα και βγαίνουν λάθος διαστάσεις, γι' αυτό το λέω. Λοιπόν, παίρνουμε τη μεζούρα και μετράμε περιφέρεια στήθους στο μεγαλύτερο σημείο του στήθους μας. Okay. Περιφέρεια μέσης μαζί με την κοιλιά, εκεί που είναι η μέση. Και περιφέρεια στο ύψος... Λοιπόν... Συγγνώμη λίγο, Έλενα, στο ύψος του αφαλού. Ναι, κοίταξε τη μέση, άλλη τη νιώθει πιο ψηλά, άλλη πιο χαμηλά. Γι' αυτό λέμε, πού νιώθεις τη μέση σου, πού βάζεις τα χέρια σου όταν κάθεσαι έτσι, εκεί είναι η μέση. Αυτή είναι η κανονική διάσταση της μέσης. Τώρα, αν πάρεις ένα ρούχο χαμηλοκάβαλο ή ένα μαγιό, μετράμε πιο χαμηλά. Άλλο εκείνο, αλλά συνήθως τη μέση. Άρα, είναι ανάλογα με το ρούχο. Ναι, είναι ανάλογα με το ρούχο. Αυτό θα το δούμε. Μετράμε, λοιπόν, και περιφέρεια γοφών πάλι στο μεγαλύτερο σημείο. Και αν έχεις κάποια ιδιαιτερότητα, γιατί πολλές κυρίες έχουν πολύ γεμάτο μπράτσο. Πολλές κυρίες θέλουν να πάρουν μπότα και έχουν πολύ μεγάλη γάμπα. Αυτές οι ιδιαιτερότητες που έχει κάθε μία πρέπει να το μετρήσει και να μας τις πει. Γιατί εμείς δεν τις ξέρουμε, δεν την γνωρίζουμε. Την πελάτησα είναι μέσα στο ίντερνετ, δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς δίνεται. Πάντως, οι τρεις διαστάσεις που βάζετε στα ίσο... Ναι, περιφέρεια στήθους, μέσης και γοφών. Αυτές είναι οι βασικές. Το μπράτσο ή κάτι πια άλλα είναι ιδιαίτερες περιπτώσεις για συγκεκριμένες πελάτησες. Με αυτές τις βασικές διαστάσεις μπορούμε να κατευθύνουμε τον πελάτη να πάρει το σωστό νούμερο. Γιατί όσους οδηγούς για να κάνουμε, παραδείγματος χάρη εγώ, δεν έχω μία εταιρεία franchise, έχω πάρα πολλές εταιρείες και κάθε χρόνο φέρνω καινούργιες. Τα νούμερα είναι διαφορετικά. Κάποια πατρών έχουν στενή γραμμή, κάποια έχουν φαρδιά γραμμή. Ο πιο ασφαλής τρόπος είναι η μεζούρα. Εγώ έτσι πιστεύω. Πολύ ωραία. Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα όσα μας έδειξε σήμερα εδώ. Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ, Ελένη, και να πούμε σε όλες τις φίλες να ακολουθήσουν το elenastore.gr στο Facebook, στο Instagram, στο YouTube, στο TikTok. Μπορούν να μπουν και στο e-shop, παντού έχουμε το ίδιο όνομα, elenastore.gr. Εγώ ανεβάζω συνέχεια βίντεο με συμβουλές μόδας, με ιδέες μόδας και ό,τι χρειάζονται μου στέλνουν μήνυμα και εγώ θα τους απαντήσω με βίντεο. Και εγώ να πω στις φίλες μας ότι όλα τα στοιχεία της Έλενας θα τα βρείτε κάτω στην περιγραφή και τα link της από όλα τα social media και το e-shop της, ώστε να μπορείτε κατευθείαν να μιλήσετε μαζί της. Έλενα μου, θα χαρώ πάρα πολύ να σε ξαναδώ σε αυτό το κανάλι. Θα κάνουμε και άλλη εκπομπή και θα βρούμε τι πρόβλημα έχουν οι φίλες να μας γράψουν μήνυμα κάτω από το βίντεο. Τι τις προβληματίζει. Και στο επόμενο βίντεο θα δείξουμε και θα ασχοληθούμε. Να απαντήσουμε τις ερωτήσεις τους. Να κάνουμε ένα Q&A βίντεο, λοιπόν. Πολύ ωραία. Ναι. Για να τους βοηθήσουμε. Καλή συνέχεια, λοιπόν, Ελένα μου. Καλή συνέχεια σε όλους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Ευχαριστώ πολύ που μοιραστήκατε το χρόνο σας μαζί μας. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο. Θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα με ένα καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά και να περνάτε όμορφα. Γεια σας.